Την κοινή νοναστάση πρώτου σου πάθου πιστούμενο εκ νεκρών ή γύρω στον λαζαρόν Χριστέ ο Θεό, όθεν και ημίς, ως Χαίρετε εν πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ, αδελφοί και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή μας Ροδόσταγμα Θεϊκής Γνώσεως και σήμερα με την ευλογία του Θεού θα μελετήσουμε τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων, κατά την οποία Κυριακή εορτάζουμε την λαμπρή και μεγάλη είσοδο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων. Πρώτα θα μελετήσουμε τον Απόστολο της Κυριακής και στη συνέχεια το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος είναι από την προσφιλιπησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και συγκεκριμένα κεφάλαιο τέταρτο, στίχοι 4 έως 9. Αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι νερό χαίρετε. Το επίικες ημών γνωσθεί το πάσιν ανθρώπης. «Ο Κύριος εγγύς, μηδέν με ρημνάτε, παντή τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστία στα αιτήματα ημών γνωριζέσθω προς τον Θεόν. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νούν, φρουρίσει τα σκαρδία συμών και τα νοήματα ημών εν Χριστό Ιησού. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα εστίν αληθεί». Όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Α και μάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδετε εν τα ταύτα πράσετε και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμόν. Η Ιερουσαλήμ, αγαπητοί αδελφοί, αλλά και πανηγύριζε από χαρά, όταν υποδέχθηκε ως βασιλέα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Τα πλήθη των Ιουδαίων, μέσα σε μία ατμόσφαιρα χαράς και αγαλλιάσεως, έχοντας ακούσει για το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου Λαζάρου, βγήκαν να προϋπαντήσουν τον Κύριο και έστρωναν τα ενδύματά τους στον δρόμο για να περάσει επάνω από αυτά ο Κύριος. Πήραν στα χέρια τους κλαδιά από τα δένδρα, βάια των φινίκων, τα οποία κρατούσαν τα πλήθη και οι φωνές και τα οσανά δονούσαν τον αέρα και έτσι δήλωναν την απερίγραπτη χαρά και τον ενθουσιασμό που διακατήχε εκείνο τον όχλο της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά με την χαρά που ένιωσαν οι Ισραηλίτες όταν εισήλθε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα και με την χαρά την οποία μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο. Η χαρά των ανθρώπων της Ιερουσαλήμ ήταν παροδική και επιφανειακή. Μην ξεχνάτε αδελφοί ότι αυτοί που υποδέχθηκαν τον Χριστό με τα οσανά και τα βαΐα των φινίκων, αυτοί μετά από πέντε ημέρες φώναζαν Άρων Άρων Σταύρωσον Αυτόν. Αντιθέτως, η χαρά για την οποία μας μιλά σήμερα ο Απόστολος είναι χαρά μόνιμη και εσωτερική, διότι είναι καρπός και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά και η ειρήνη που δίνει ο Χριστός είναι συνέπεια της σωτηρίου θυσίας του εαυτού Του που δέχθηκε να προσφέρει στην Ιερουσαλήμ ο Κύριός μας για χάρη μας. Α δούμε λοιπόν τι εύχεται και τι συμβουλεύει σχετικά με την χαρά αυτή ο Απόστολο Παύλος. Αδελφοί μου, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Θα επαναλάβω τον χαιρετισμό και την προτροπή αυτή. Ναι, αδελφοί μου, χαίρετε πάντοτε, λέει ο Απόστολο Παύλος. Τίποτε απολύτω να μην διώχνει από την ψυχή σα την χαρά του Χριστού ενωμένη διαρκώς με τον Κύριο δια της ορθής πίστεως και της χάριτος των ιερών μυστηρίων, θα αντλείτε από Αυτόν και την χαρά. Κανένα δυσάρεστο και θλιβερό γεγονός της παρούσης ζωής δεν πρέπει να σας επηρεάζει τόσο πολύ, ώστε η χαρά του Χριστού να ελαττώνεται και να υποχωρεί από μέσα σας. Όσο στενότερη είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό, τόσο περισσότερη θα είναι και η χαρά μας. Οι πηγές της χαράς εντός εισαγωγικών του κόσμου τούτου πολλές φορές στερεύουν και μεταβάλλονται σε πηγές λύπης. Αντιθέτως, η χαρά και η παρηγοριά που μας χαρίζει ο Κύριος είναι αστήρευτη. Είναι ενδεχόμενο οι εχθρικές διαθέσεις και ενέργειες των κακών ανθρώπων να προσπαθούν να διώξουν τη χαρά από την ψυχή μας «Εσείς όμως να προσέχετε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «μην αφήνετε να δημιουργηθεί μέσα σας αντιπάθεια και μνησικακία εναντίον εκείνων που σας αδικούν. Εσείς να δείχνετε υποχωρητικότητα και ανεξικακία. Ας έχουν όλοι να λένε για την επίοικιά σας, όχι μόνο οι χριστιανοί αλλά και οι άπιστοι και οι ειδωλολάτρες». Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος δεν θα αργήσει να αποδώσει δικαιοσύνη και να βραβεύσει την υπομονή σας. Προσέχετε ακόμη να μην κυριεύεστε από αγωνιώδεις και εκνευριστικές φροντίδες για το μέλλον και για οποιοδήποτε ζήτημά σας. Για κάθε ανάγκη σας και για κάθε τύπου σας στεναχωρεί, είτε πνευματικό είτε σωματικό είναι αυτό, να καταφεύγετε με την προσευχή στο Θεό, να Τον ευχαριστείτε για όσα καλά, για όσες ευεργεσίες σας έχει χαρίσει έως τώρα και να Τον παρακαλείτε για τις τωρινές ανάγκες σας. Με τον τρόπο αυτό, όταν εσείς εμπιστεύεστε εξ ολοκλήρου τον εαυτό σας στον Θεό, θα παραμένετε ήσυχοί και ειρηνικοί ο Θεός, ο οποίος είναι η πηγή και ο χορηγός της τέλειας ειρήνης, την οποία καμία διάνοια δεν μπορεί να εννοήσει, ο Θεός θα σας διατηρεί οι ειρηνικούς. Και οι σκέψεις σας και οι επιθυμίες σας θα είναι υποτεταγμένες στο θέλημα του Θεού, εφόσον θα ζείτε ενωμένοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Λοιπόν, αδελφοί, προσέξτε, μην ταράζεστε και μην ανησυχείτε από τις φροντίδες και τις μέριμνες της παρούσης ζωής, αλλά να συλλογίζεστε όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά και σεβαστά, όσα είναι σύμφωνα προς το δίκαιο, όσα είναι αμόλυντα και αγνά, όσα είναι προσφυλή και αγαπητά στον Θεό και τους ευσεβείς ανθρώπους, όσα επιδοκιμάζονται από τους πιστούς και εναρέτους χριστιανούς, καθώς επίσης να συλλογίζεστε και οποιαδήποτε άλλη αρετή και καλό έργο. Ναι, αδελφοί μου, αυτά να σκέπτεστε και αυτά να εφαρμόζετε, τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως και τα οποία τα ακούσατε και τα μάθατε από την προφορική διδασκαλία μου και είδατε να τα εφαρμόζω και εγώ στην εν γέννη συμπεριφορά και διαγωγή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν θα φέρεστε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ανησυχείτε, αλλά θα είστε ειρηνικοί και χαρούμενοι, διότι θα είναι πάντοτε μαζί σας ο Θεός, ο οποίος είναι ο χορηγός της χαράς και της ειρήνης. Σπουδαία πραγματικά όλα αυτά που μας δίδαξε σήμερα ο Απόστολος Παύλος. Και έτσι είναι. Ο ενάρετος άνθρωπος, εκείνος ο οποίος αποστρέφεται την αμαρτία και προσπαθεί να εφαρμόζει δικαιοσύνη και ειλικρίνεια στις συναλλαγές του, εκείνος που ζει με τιμιότητα και αγνότητα, εκείνος που αποφεύγει το ψέμα και λέει πάντοτε την αλήθεια, αυτός είναι ειρηνικό και χαρούμενος. Δεν τον ελέγχει η συνείδησή του, δεν έρχεται σε προστριβές και λογομαχίες με τους άλλους ανθρώπους προσπαθεί να ζει πάντοτε όπως ο Θεός νομοθετεί. Αν κάποτε συμβεί ως άνθρωπος και αυτός να αμαρτήσει, σπέβδει στην Ιερά εξομολόγηση. Εξομολογείται την αμαρτία του, παίρνει την άφεση, ξαναβρίσκει την ειρήνη και τη χαρά της ψυχής του και συνεχίζει ήσυχο στην ζωή του. Με τέτοια χαρά και ψυχική ειρήνη που απολαμβάνει στη ζωή του ο πιστός, και ευσεβείς εν άρετος χριστιανός, ας δώσει ο Θεός να περάσουμε και εμείς τις Άγιες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα. Και στην συνέχεια, αγαπητοί αδελφοί, θα προχωρήσουμε στην Ευαγγελική Περικοπή, η οποία βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, στίχη 1 έως 18. Προτού όμως προχωρήσουμε στην περικοπή μας, θα πούμε λίγα λόγια εισαγωγικά για την Ανάσταση του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, καθότι η περικοπή την οποία θα μελετήσουμε μας αναφέρει τι συνέβη έπειτα από την Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Άγιος Λάζαρος, ο φίλος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ζούσε σε μία μικρή πόλη της Ιουδαίας, στην Βιθανία, ο Χριστός μας συχνά περνούσε από το σπίτι του φίλου του Λαζάρου, ο οποίος έμενε με τις δύο αδελφές του, Μάρθα και Μαρία, οι οποίες με πολύ αγάπη φιλοξενούσαν τον Κύριο και τον διακονούσαν. Όταν πλησίαζε το πάθος του Χριστού, συνέβη ο Λάζαρος να ασθενήσει και να πεθάνει, ενώ ο Κύριος βρισκόταν εις την πέραν του Ιορδάνου χώραν με την θεία του παντογνωσία γνώρισε τον θάνατο του Λαζάρου και είπε στους μαθητές του «Ο Λάζαρος, ο φίλος Σιμών και κοίμηται, αλλά πορεύσομαι ή να εξυπνήσω αυτόν». Οι μαθητές δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο Χριστός και νόμιζαν ότι τους ομιλούσε περί του σωματικού ύπνου. «Αν κοιμήθηκε ο Λάζαρος, Κύριε, θα ξυπνήσει», απάντησαν οι μαθητές. Ο Χριστός τότε τους εξηγεί «Ο Λάζαρος πέθανε και πάμε προς Αυτόν». Όταν έφτασαν στην Βιθανία, με δάκρυα οι δύο αδελφές του Λαζάρου Μάρθα και Μαρία, του είπαν με πόνο «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μας. Μα και τώρα ξέρουμε πως άμα θέλεις, μπορείς να τον αναστήσεις». Ο Χριστός της παρηγορεί αλλά σαν άνθρωπος που ήταν δακρίζει για τον νεκρό φίλο του. Με τα μάτια δακρυσμένα ο θεάνθρωπος στέκεται μπροστά στον τάφο του φίλου του και με φωνή επιτακτική φωνάζει «Λάζαρε, δεύρω έξω» και ο τετραήμερος νεκρός αναστήθηκε. Η Ανάσταση του Λαζάρου, αγαπητοί αδελφοί, είναι το μεγαλύτερο θαύμα του Κυρίου γιατί δεν θεράπευσε απλά κάποιον άρρωστο, δεν ανέστησε απλά κάποιον ο οποίος είχε πεθάνει την ίδια μέρα, όπως έγινε με την κόρη του Ιαΐρου και με τον ιό της χήρας της Ναΐν, αλλά ανέστησε τον Λάζαρο, ο οποίος είχε ήδη κοιμηθεί τέσσερις ημέρες πριν. Αυτό που είπε ο Χριστός στην Μάρθα ότι «ο αδελφός σου αναστήσεται», είναι μία διαβεβαίωση η οποία απευθύνεται σε όλους μας. Θα αναστηθούν οι νεκροί. Αυτό μας υπόσχεται ο Χριστός, ο οποίος διακήρυξε «Εγώ είμαι η ανάσταση και η Ζωή». «Ο πιστεύον εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Ας έλθουμε λοιπόν τώρα και στην περικοπή μας από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 12, στίχη 1 έως 18. Προ έξι ημερών του Πάσχα, ήλθεν ο Ιησούς εις Βυθανίαν, όπου ειν Λάζαρος ο τεθνικός ο νίγηρεν εκ νεκρών. Επίησαν αυτό δείπνον εκεί και η Μαρία διεικόνη. Ο δε Λάζαρος εις ειν των ανακοιμένων συν αυτό. Ιούν Μαρία, λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολιτή μου, ήλυψε του πόδας του Ιησού και εξέμαξε τεστεριξήν αυτής του πόδας αυτού. Η δε επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει ούν εις εκ των μαθητών αυτού, Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών παραδιδώνε, διατί τούτο το μύρον ου και πράθη τριακοσίων δυναρίων και εδόθη πτωχής, είπε δε τούτο ούχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτη συν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Είπε ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό, τους πτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Έγνω ουν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστί, και ήλθον ου δια των Ιησούν μόνον, είναι και των Λάζαρον είδωσιν ο ήγυρεν εκ νεκρών. το δε οι αρχιερείς, είναι και των Λάζαρον αποκτήνωσιν, ότι πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον όχλος πολλής, ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται η Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και έκραζον, ο σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ονάριον εκάθισεν επ' αυτό, καθώς εστί γεγραμμένων, μη φοβού θίγα τερσιών, ιδού ο βασιλεύσου σου έρχεται σι επί πόλων όνου. Ταύτα δε ούτε έγνωσαν οι μαθητέ αυτού το πρώτον, αλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνήσθησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίησαν αυτό. Εμαρτύριουν ο όχλος ο όν ταυτού, αυτού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγειραν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν, πεποιηκένε το σημείον. Η σημερινή περικοπή αγαπητοί μου αδελφοί μας παρουσιάζει μία διπλή υποδοχή του Κυρίου μας, την μία ιδιωτική και ανεπίσημη στην Βιθανία, την άλλη δημόσια και πανηγυρική στα Ιεροσόλυμα. Πριν από κάποιες μέρες ο Κύριος είχε αναστήσει στην Βιθανία τον φίλο του τον Λάζαρο, τέσσερις ημέρες μετά από τον θάνατό του. Το θαύμα εκείνο είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στους ανθρώπους, αλλά συγχρόνως είχε εξοργήσει τους άρχοντες του λαού οι οποίοι αποφάσισαν πλέον να θανατώσουν τον Ιησού. Χωρίς φόβο όμως ο Κύριος έρχεται έξι ημέρες πρώτης εορτής του Πάσχα στην Βιθανία, εκεί όπου βρισκόταν ο Λάζαρος. Από τον πολύ σεβασμό και την βαθιά ευγνωμοσύνη που αισθάνονταν οι συγγενείς του Λαζάρου προς τον Χριστό, του παρέθεσαν δείπνο, στο οποίο συμμετείχε και ο Λάζαρος, ενώ η αδελφή του Λαζάρου η Μάρθα υπηρετούσε και περιποιόταν τον Κύριο. Εν τω μεταξύ, η άλλη αδελφή του Λαζάρου η Μαρία αγόρασε μία λίτρα, 300 περίπου γραμμάρια, πολύτιμο και ακριβό, γνήσιο και ανώθευτο μύρο, το οποίο ήταν κατασκευασμένο από το φυτό που λέγεται Νάρδος και το οποίο ήταν πολύ ακριβό ως ένδειξη ευγνωμοσύνης η Μαρία προς τον Χριστό, καθότι ανέστησε εκ νεκρών τον αδελφό της, άλυψε τα πόδια του με το πολύτιμο αυτό μύρο. Και στην συνέχεια, για να εκδηλώσει ακόμη περισσότερο τον βαθύ σεβασμό της και την θερμή ευγνωμοσύνη της προς τον Κύριο, σπόγγισε τα πόδια του με τις τρίχες της κεφαλής της. Τόση δε ήταν η ποσότητα και η ποιότητα αυτού του μύρου, ώστε όλο το σπίτι γέμισε από την ευωδία. Επί της ουσίας όμως όλο το σπίτι επληρώθη, γέμισε και από την καλοσύνη της Μαρίας. Όταν όμως είδε την πράξη αυτή της Μαρίας, ένας από τους δώδεκα μαθητές, ο Ιούδας, ο Υιός του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, ο οποίος επρόκειτο να προδώσει τον Ιησού και να τον παραδώσει στους εχθρούς του, διαμαρτυρήθηκε και είπε «Το μύρο αυτό, αντί να χυθεί και να σπαταληθεί χωρίς λόγο, μπορούσε να πολιθεί 300 δινάρια, δηλαδή 250 περίπου χρυσές δραχμές και το ποσό αυτό να δοθεί ως ελεημοσύνη στους φτωχούς». «Ω, τον δυστυχή». Τα είπε αυτά διότι τάχα ενδιαφερόταν για τους πτωχούς. Δεν επρόκειτο όμως γι' αυτό, διότι ο Ιούδας ήταν κλέφτης και από το κουτί των συνεισφορών που το φύλαγε αυτός κρατούσε κρυφά για τον εαυτό του τα χρήματα που έριχναν σε αυτό. Γι' αυτό όταν ο Κύριος άκουσε την κατηγορία αυτή είπε στον Ιούδα Άφησε την ήσυχη και μην την ελέγχεις για αυτό που έκανε. Πρόλαβε να αλείψει με μύρο το σώμα μου για να το ετοιμάσει προς τα φύν. Χωρίς να το καταλαβαίνει, αποδίδησε μένα ενώ ακόμη ζω τις τιμές της ταφής μου που θα γίνει έπειτα από λίγες ημέρες. Όσο για τους φτωχούς στους οποίους λέτε ότι θα έπρεπε να δοθεί ως βοήθεια η αξία του μύρου, μην ξεχνάτε ότι τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε, διότι μετά από λίγο θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Χριστός μας αλήφθηκε με μύρο δύο φορές. Την πρώτη φορά, όπως μας εξιστορεί η περικοπή η σημερινή που τον άλυψε με μύρο η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, ω ένδειξη ευγνωμοσύνη για την ανάσταση του αδελφού τη. Και η δεύτερη φορά συνέβη την Μεγάλη Τετάρτη, όπου τον άλυψε το Χριστό μα με μύρο μία αμαρτωλή γυναίκα η οποία μετενόησε. Και το έκανε αυτό να τον αλείψει με μύρο, να κλάψει πάνω στα πόδια του και να τα σκουπίσει με τα μαλλιά της, ως ένδειξη μετανοίας και ειλικρινούς αλλαγής. Απαρνήθηκε την αμαρτωλή ζωή της και ξεκίνησε να ζει εν μετανία. Και ο Χριστός την συγχώρησε την αμαρτωλή αυτή γυναίκα και της είπε ότι «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου για το μεγαλείο της αγάπης που έδειξες». Και αυτό έγινε στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου και οι υπόλοιποι σκανδαλίστηκαν οι Φαρισαίοι που ήταν παρόντες στο γεύμα αυτό στο οποίο ήταν και ο Κύριος προσκεκλημένος. Σκανδαλίστηκαν που της είπε ότι σου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Μόνο ο Θεός, έλεγαν, έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες γιατί δεν γνώριζαν ότι μπροστά τους είχαν τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού και Πατρός. Τη αμαρτωλής γυναίκας το όνομα δεν σώζεται από τα Ευαγγέλια αναφέρεται όμως η πράξη της. Και αυτό το έκαναν οι Άγιοι Ευαγγελιστές για να μας δείξουν ότι δεν έχει σημασία το όνομα της γυναίκας αυτής, αλλά η πράξη της. Ότι όσο κι αν αμάρτησε κάποιος, με την ειλικρινή μετάνοια συγχωρούνται οι αμαρτίες, όσες κι αν είναι αυτές. Οπότε, η Μαρία, η αδελφή του Αγίου και δικαίου Λαζάρου, δεν έχει ουδεμία σχέση με την αμαρτωλή γυναίκα. Όπως επίσης η αμαρτωλή αυτή γυναίκα επουδενή λόγο δεν είναι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Όσοι το πιστεύουν αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη βλασφημία και ύβρις ενώπιον του Θεού. Γιατί η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή είχε επτά δαιμόνια της πλεονεξίας, της γενοδοξίας, πνεύματα δηλαδή ακάθαρτα. Όχι όμως το δαιμόνιο της πορνείας όπως την ταυτίζουν με την αμαρτωλή γυναίκα. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή θεραπεύτηκε από τα επτά δαιμόνια που είχε και από ευγνωμοσύνη ακολουθούσε τον Χριστό και τον υπηρετούσε μαζί με άλλες γυναίκες οι οποίες βοηθούσαν από τα υπάρχοντά τους στην διακονία του Χριστού και των μαθητών του. Τους εξασφάλιζαν δηλαδή τα απαραίτητα, τα προστοζήν. Α επανέλθουμε όμως στην Βιθανία. Όπως είναι φυσικό, η παρουσία του Κυρίου στην Βιθανία και μάλιστα στο σπίτι του Λαζάρου έγινε γνωστή σε πλήθος λαού. Με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν έρχονταν εκεί τα πλήθη του λαού για να δουν όχι μόνο τον Ιησού, αλλά και τον Λάζαρο, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών. Αυτό όμω ερέθησε τους οι οποίοι αποφάσισαν να θανατώσουν όχι μόνο τον Ιησού, αλλά και τον Λάζαρο, διότι εξαιτία του θαύματο της Αναστάσεώς του, πολλοί πίστευαν στον Κύριο Ιησού. Αυτά συνέβησαν στην Βυθανία, εκεί στο σπίτι του Λαζάρου και των αδελφών του, όπου έγινε στον Κύριο η μία υποδοχή. Ας δούμε όμως τώρα και την άλλη υποδοχή. Αυτά όλα έγιναν ημέρα Σάββατο, το γεύμα που παρέθεσαν στο Χριστό και η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου που άλυψε τα πόδια του Κυρίου μας με μύρο. Την επομένη ημέρα, ημέρα Κυριακή, λαός πολλής είχε συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ για να εορτάσει το Πάσχα και πληροφορήθηκε ότι ο Ιησούς έφυγε από την Βυθανία και έρχεται προς την Ιερουσαλήμ. Η είδηση αυτή ευχαρίστησε και ενθουσίασε τα πλήθη. Έκοψαν λοιπόν κλαδιά από και βγήκαν έξω από την πόλη για να τον προειπαντήσουν και όταν τον είδαν να έρχεται φώναζαν δυνατά και έλεγαν «Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ, δόξα και τιμή στον Ιησού που υποδεχόμαστε». Ευλογημένος και δοξασμένος να είναι αυτός που έρχεται ως αντιπρόσωπος του Κυρίου, απεσταλμένος από Αυτόν. Αυτός είναι ο ένδοξος βασιλέας του Ισραηλιτικού έθνους, τον οποίον τόσο καιρό περιμένουμε. Εν τω ο Κύριος είχε αναζητήσει και βρήκε έναν μικρό όνο, ένα γαϊδουράκι, επάνω στο οποίο κάθισε και έτσι έμπαινε στην Ιερουσαλήμ σύμφωνα με την προφητεία του προφήτου Ζαχαρία, η οποία έλεγε «Μη φοβάσαι η Ιερουσαλήμ με τους κατοίκους σου, να που ο βασιλιάς σου έρχεται όχι σαν τύρανος και κατακτητής υπερήφανος, αλλά πράος και ταπεινός, καθισμένος επάνω σε μικρό όνο». Και τότε που συνέβησαν αυτά, οι μαθητές δεν είχαν καταλάβει ότι πραγματοποιούνταν τα λόγια του προφήτου. Όταν όμως ο Κύριος κατόπιν δοξάστηκε με την Ανάστασή του και την ανάληψή του, τότε φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, όπου φωτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής, θυμήθηκαν όλα αυτά και κατάλαβαν ότι τα προφητικά εκείνα λόγια αναφέρονταν σε Αυτόν και ότι μάλιστα βοήθησαν και οι ίδιοι για να πραγματοποιηθούν. Οι άνθρωποι λοιπόν που είχαν δει με τα μάτια τους το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου βεβαίωναν εκείνους που δεν το είχαν δει. Αυτό βοήθησε στο να υποδεχθούν τα πλήθη εκείνα τον Κύριο με τόσο ενθουσιασμό, διότι άκουγαν από αυτόπτες μάρτυρες ότι ο Κύριος πράγματι ανέστησε τον Λάζαρο. Να λοιπόν και η δεύτερη, η θριαμβευτική υποδοχή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα Ο Κύριος επάνω στο ταπεινό ονάριο εισερχόταν χωρίς πομπή και επίδειξη στην Αγία Πόλη. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες και οι αξιωματούχοι της Ρώμης γελούσαν ηρωνικά. Δεν εγνώριζαν όμως ότι η ταπεινή αυτή η είσοδος του πράου και ταπεινού βασιλέως και σωτήρος είχε προφητευτεί αιώνες ολόκληρους νωρίτερα τον Κύριο συνόδευαν με σεβασμό πολύ οι μαθητές του. Σε αυτούς, καθώς η πορεία προς την Ιερουσαλήμ συνεχιζόταν, προσετέθησαν και πλήθη λαού, αυτοί που ερχόντουσαν για να εορτάσουν στην Ιερουσαλήμ το Πάσχα και διαδόθηκε ταχύτατα μεταξύ του λαού ότι αυτός ήταν ο Ιησούς που είχε κάνει τόσα θαύματα και μάλιστα προ λίγων ημερών είχε αναστήσει τον τετραήμερο νεκρό, τον Λάζαρο. Κυριεύτηκαν όλοι από ενθουσιασμό μεγάλο, σαν να διαισθανόντουσαν ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος ελευθερωτής και βασιλέας του Ισραήλ και ξέσπασαν σε ζητοκραυγές. Οργάνωσαν μία αυθόρμητη διαδήλωση. Έστρωσαν στο δρόμο που θα περνούσε ο Κύριος τα ενδύματά τους έκοψαν κλάβους φινίκων και άλλων δένδρων και τους κουνούσαν η ένδειξη μεγάλης χαράς. Ο δε όχλος και οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ, ο Σανά εν τη υψής της. Άλλοι πάλι που δεν γνώριζαν ποιος είναι ο Κύριος ρωτούσαν «Τι είσαι στην ούτος» ποιος είναι αυτός και τα πλήθη απαντούσαν αυτός είναι ο Ιησούς ο προφήτης από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Αυτοί δεν γνώριζαν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και θεωρούσαν ότι είναι κάποιος προφήτης, ότι είναι κάποιος βασιλέας επίγειος ο οποίος ήρθε να διώξει τα στρατεύματα των Ρωμαίων και να αποκαταστήσει την παλαιά βασιλεία του Δαβίδ δεν μπορούσαν να καταλάβουν την πραγματική του αποστολή και ποιος ήταν. Μπροστά σε αυτήν την μεγαλειώδη και αυθόρμητη υποδοχή, ο Κύριος έμεινε ασυγκίνητος από αυτές τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις. Γνώριζε πόσο προσωρινές και παροδικές ήσαν. Δεν προερχόντουσαν από βαθιά και φωτισμένη πίστη, από αγνό πόθο λυτρώσεως από αληθινό σεβασμό προς τον λυτρωτή, αλλά προερχόντουσαν από ιδιοτέλεια. Ήθελαν έναν επίγειο βασιλέα να τους ικανοποιεί τα θελήματα, να ταΐζει τους πεινασμένους, να θεραπεύει τους ασθενείς. Γι' αυτό λοιπόν και κυριολεκτικά βράχνιασαν φωνάζοντας μετά από πέντε ημέρες «Άρον, άρον, σταύρωσαν αυτόν» γιατί ήταν ένας λαός για τον οποίον είχαν πει οι προφήτες ότι «αυτός ο λαός με τιμά με τα χείλη μόνο, αλλά η καρδιά του απέχει από εμένα πάρα πολύ». Έτσι είχε πει ο Θεός για τον λαό αυτό, διαστόμωτος των προφητών του. Ο Χριστός μας γνώριζε ότι τον δρόμο αυτό που έστρωσαν με βάγια, ακριβώς τον ίδιο δρόμο που τώρα τον περνάει ως νικητής, μετά από πέντε ημέρες θα τον περάσει φορτωμένος με τον Σταυρό και καταδικασμένος σε θάνατο. Ας σκεφτούμε λοιπόν και εμείς αγαπητοί μου αδελφοί βαθύτερα το γεγονός αυτό. Να προσέξουμε μήπως υπαγόμαστε και εμείς στην κατηγορία αυτών που λέει ο Κύριος ότι «με τιμούν με τα χείλη και η καρδιά τους απέχει μακριά από εμένα ας προσέξουμε και να κάνουμε τον αγώνα μας όσο το δυνατόν κατά το ανθρώπινο μπορούμε για να είμαστε συνειδητά κοντά στο Χριστό. Ας λάβουμε τα μέτρα μας ώστε η Μεγάλη Εβδομάδα και η Κοσμοχαρμόσυνη Ανάσταση του Χριστού μας να αποτελέσουν σταθμό στη ζωή μας. Ευκαιρία για πνευματική τόνωση και μία αφετηρία και εξόρμηση για μεγαλύτερους πνευματικούς αγώνες καθότι το πάθος του Χριστού δεν είναι αναπαράσταση όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά είναι μία αναβίωση, η Εβδομάδα των Παθών, η Μεγάλη Εβδομάς, η οποία ονομάζεται έτσι όχι επειδή έχει μεγαλύτερες ημέρες ή περισσότερες ώρες, αλλά επειδή συντελούνται μεγάλα και κοσμοσωτήρια για την ανθρωπότητα γεγονότα να αναφέρουμε και να αναλύσουμε τα γεγονότα περί της ζωής του Χριστού, θα χρειαζόταν πάρα πολύ χώρος και χρόνος πολλής. Ας αναφέρουμε όμως μερικά από τα όσα συνέβησαν κατά τις ώρες του μαρτυρίου του. Ας ενθυμηθούμε, αγαπητοί αδελφοί, την σκηνή της προδοσίας του Ιούδα. Ο Ιούδας με τα χρήματα της προδοσίας στην τσέπη του με σκοτεινά συναισθήματα και κακούργιες διαθέσεις εναντίον του αθώου, έγινε οδηγός σπήρας αγρίκων στρατιωτών και ήλθε στην Γευσιμανή να προδώσει και να καταδείξει τον τέος διδάσκαλό του. Ο Κύριος τον προσέβλεψε με άπειρη καλοσύνη, του ομίλησε με συγκινητική γλυκύτητα και τον ονόμασε ακόμη και φίλο του, προσπαθώντας μέχρι την τελευταία στιγμή να τον οδηγήσει σε μετάνοια. «Ετέρε, εφό πάρει», του είπε, «φίλε, για ποιο λόγο ήλθες εδώ». «Εσύ που επί τρία χρόνια έφαγες μαζί μου ψωμί, σκέψου το έγκλημα για το οποίο ήρθες εδώ. Αναλογήσου την τρομερά ευθύνη, τον φοβερό όλεθρο στον οποίο καταποντίζεσαι. Ιούδα, φίλε μου και μαθητά μου, «Είναι ακόμη καιρός σωτηρίας». Και ο Ιούδας, εσκληρημένος πλέον στην εβισσαλέα κακία του, ανέσθητος μπροστά στην πραότητα και τη στοργή του διδασκάλου του, τον κατεφύλισε με φίλημα δολείο. Ήταν το σημάδι για να καταδώσει και να προδώσει ποιος είναι ο Ιησούς. Ο οποίος με πραότητα του είπε «Ιούδα» με φίλημα παραδίδεις τον ιό του ανθρώπου. Χρησιμοποιείς ως σύνθημα της καταδόσεως το φίλημα, το σύμβολο αυτό που είναι σύμβολο στοργής, αγάπης και σεβασμού. Ας θυμηθούμε λοιπόν και ένα άλλο γεγονός το οποίο έλαβε χώρα αμέσως μετά από την σύλληψη του Χριστού. Ο Κύριος σαν να ήταν κανένας επίφοβος κακούργος οδηγήθηκε στον πονηρό και δόλιο Άννα, ο οποίος είχε γεράσει και ήταν γεμάτος μηχανοραφίες και δολοπλοκίες και υπήρξε η ψυχή της συνωμοσία κατά του Χριστού. Ο Άννα τον ρώτησε περί των μαθητών του και της διδαχής του. Απλή φαινομενικός αλλά επί της πολύ δόλια η ερώτηση. Νόμιζε ο δόλιος άνας ότι κάποια φράση παρεξηγήσιμη θα ξέφευγε από τα χείλη του Κυρίου για να μπορέσει να τον παγιδεύσει. Και ο Κύριος απήντησε με ευθύτητα και καθαρότητα, υποδεικνύοντας συγχρόνως στον άνα ότι προκειμένου να σταθεί ή να απορριφθεί κατηγορία κατά ενός υποδίκου, πρέπει να εξεταστούν μαρτυρίες. «Εγώ», είπε ο Κύριος, «παρισία ελάλησα το κόσμο. Δίδαξα στις συναγωγές και στο ναό. Ρώτησε λοιπόν αυτούς που άκουσαν τι ακριβώς τους είπα. Η καθαρότατη αυτή απάντηση προκάλεσε κατάπληξη και σύγχυση στον Άννα, διότι τον αποστόμωσε. Και τότε ένας βάρβαρος και αγρίκος υπηρέτης ύψωσε το βέβυλο χέρι του και κατέφερε βαρύ ράπισμα εναντίον του Κυρίου και του λέει « έτσι απαντά στον αρχιερέα «Και ο Κύριος γεμάτος παραότητα και καλοσύνη, με φωνή γλυκιά και ήρεμη, η οποία έκρυβε συγχρόνως και κάποιο παράπονο, είπε προς τον δούλο εκείνο «Εάν κακό ελάλισα, απόδειξε τι κακό είπα, εάν μίλησα καλός, τι με δέρεις». Την ίδια ακριβώς παραότητα, έδειξε ο Χριστός μας και ενώπιον του συνεδρίου των παρανόμων και ενώπιον του ποντίου πιλάτου, ώστε να προκαλεί άλλον την αγανάκτηση και άλλον τον θαυμασμό. Απέραντη πραότητα έδειξε ο Χριστός μας όταν βασανιζόταν στις αυλές των αρχιερέων και του πρατορίου και όταν κρεμόταν επάνω στον σταυρό. Είπε ο Κύριος ότι είναι πράος και ταπεινός και το απέδειξε με όλη του τη ζωή. Ο Χριστός μας είναι το τελειότερο παράδειγμα πραότητος, τύπος και υπογραμμός που όμοιό του ούτε είδε ούτε πρόκειται να δει ποτέ η ανθρωπότητα. Και επαληθεύθηκε ο προφήτης Ζαχαρίας ο οποίος προανήγγειλεν ότι «Ο Χριστός θα ερχόταν πραής και σώζον». Και τέλος, να πούμε και αυτό και να κλείσει η σημερινή μας εκπομπή, κάποιος ορθόδοξος πατέρας παρατηρείται εξή γύρω από το πουλαράκι αυτό στο οποίο επάνω κάθισε ο Χριστός μας. Το πουλαράκι αυτό, χωρίς να καταλαβαίνει, εικονίζει την στάση που εμείς οι πιστοί οφείλουμε να έχουμε απέναντι στο Χριστό και απέναντι στον κόσμο. Το πουλαράκι αυτό κρατούσε επάνω του τον Χριστό και εμείς έτσι πρέπει να έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Ήταν αδιάφορο μπροστά στις δοξολογίες του πλήθους και τα πικρά σχόλια των Φαρισαίων. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς, έχοντας τον Κύριο ένθρονο στην καρδιά μας, να μην λογαριάζουμε τα φόβητρα ούτε και τα θέλγητρα του Ματέου του του κόσμου, αλλά να βαδίζουμε εκεί που η χάρις του Χριστού μας κατευθύνει πατούσε το πουλαράκι προχωρώντας επάνω από τα ημάτια που είχε στρώσει ο όχλος. Το ίδιο ακριβώς πρέπει και εμείς να κάνουμε στις τιμές που τυχόν ο μάρτεος αυτός κόσμος μας κάνει. Ήταν ζώο νεαρό, σφριγιλό και ευκίνητο. Έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς και ας υπακούμε στον Κύριο με παιδική απλότητα και ψυχική ευεξία, χωρίς να μας κουράζει το βάρος τον θείων εντολών του. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, αγαπητοί μου αδελφοί, καλή αγία και μεγάλη εβδομάδα να έχουμε, καλή μετάνια έμπρακτη και μακάρι να αξιοθούμε να αναβιώσουμε και φέτος τα πάθη του Χριστού και να εορτάσουμε ένα Αγίο Πνεύματι την Αγία του εκ νεκρών Ανάσταση. Έτη πολλά και πανεφρόσινα εν Αγίο Πνεύματι, καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλό Πάσχα σας εύχομαι ολόψυχα. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.